θέλω να σας μεταφέρω ορισμένες σκέψεις για την τραγική επικαιρότητα που έχει σήμερα η σφαγή του Αιγάλεω. Και κυρίως να απαντήσω σε δύο βασανιστικά ερωτήματα. Σε δύο μεγάλα γιατί και πώς. Το πρώτο βέβαια είναι το μεγάλο ερώτημα για ποιο λόγο πήρε αυτή την αποτρόπαια μορφή στο Αιγάλεω η εκδικητική μανία των δυνάμεων κατοχής, όπως είχε γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό φυσικά 3 μήνες νωρίτερα στο Δίστομο, ξεπερνώντας κατά πολύ το μέτρο ακόμα και των πιο ακραίων αντιπίνων που είχαν θεσπίσει οι ίδιες οι κατοχικές δυνάμεις με τις περιβόητες ποσοστώσεις όπου για κάθε νεκρό Γερμανό έπρεπε να εκτελεστούν 50 ή 100 Έλληνες. Όσο για το δεύτερο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν σήμερα απολογητές ή ακόμα και θαυμαστές εκείνων που πραγματοποίησαν τις σφαγές αυτές. Θα καταλήξω με ένα σχόλιο για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Το πρώτο ερώτημα, γιατί τόση βία? Πρόκειται για μια τυχαία ακρότητα, όπως αυτές που συναντάμε σε κάθε πόλεμο? Η απάντησή μου είναι αρνητική. Ο μελετητής του ναζιστικού ηθικού κανόνα, Μπέρελ Λάγκ, έχει παραθέσει σειρά άλλων περιστατικών ακραίας βίας που διατάχθηκαν από τους Ναζί, χωρίς να δικαιολογείται το εύρος τους από καμιά σκοπιμότητα στρατιωτικής φύσης. Θυμίζω ότι 5 μέρες μετά τη σφαγή στο Αιγάλεω, πριν από τη σφαγή στο Αιγάλεω, είχαμε το μακελιό στην Κεφαλονιά, δηλαδή την εκτέλεση 5.000 περίπου Ιταλών αξιωματικών και στρατιωτών μετά την παράδοσή τους στους Γερμανούς. Δεν μπορεί να προβληθεί καμιά σοβαρή ερμηνεία για όλα αυτά τα εγκλήματα, για αυτή την άσκοπη βία που προβλημάτιζε τον Πρίμο Λέβη. Ναι, άσκοπη, γιατί δυστυχώς στον πόλεμο υπάρχει και χρήσιμη βία. Παρά μόνο η ίδια η ναζιστική κοσμαντήληψη, η οποία στηρίζεται κυρίως στη φυλετική θεωρία. Αυτό που ξεχωρίζει τον εθνικοσοσιαλισμό, τότε και τώρα, όχι μόνο από το σύνολο των λεγόμενων ολοκληρωτικών καθεστώτων, αλλά ακόμα και από τον ιταλικό φασισμό, είναι η οργανωμένη διάκριση μεταξύ ανθρώπινων όντων και διαβάθμιση των φυλών. Η φανατική αυτή πεποίθηση οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η εξόντωση κατώτερων όντων είναι όχι μόνο αποδεκτή, όπως η θανάτωση ζώων, αλλά και ευκταία, εφόσον αποτελεί προϋπόθεση για την καθαρότητα της ανώτερης φυλής. Είναι γεγονός ότι η εγκληματική δράση των γερμανικών στρατιωτικών μονάδων έφτασε στο απόγειό της όταν κηρύχθηκε ο ολοκληρωτικός πόλεμος στις αρχές του 1943 και ενισχυόταν όσο η παγκόσμια σύγκρουση οδηγούνταν στο τέλος της. Και τότε τα εγκλήματα έγιναν και αυτά εργαλεία προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος. Όσο για μας, έγραφε ο Γκέμπελς το Νοέμβριο του 1943, έχουμε κάψει τις γέφυρες πίσω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και δεν το θέλουμε πια. Θα μείνουμε στην ιστορία είτε ως η μεγαλύτερη πολιτική όλων των εποχών, είτε ως οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Ο ιστορικός Πίτερ Φρίτσε εξηγεί: εμφανιζόμενοι ως εγκληματίες, οι εθνικοσοσιαλιστές στόχευαν να ενδυναμώσουν το φρόνημα του γερμανικού λαού μέσω της γνώσης του εγκλήματος. Προέκριναν την οικειότητα της συνενοχής, όχι την απόσταση της άγνοιας. Σας θυμίζω τη δήλωση περί πολιτικής ευθύνης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, του Νίκου Μιχαλολιάκου, και εδώ ίσως υπάρχει ένα στοιχείο ερμηνείας. Ειδικά στην Ελλάδα, η εγκληματική βία, όπως και στη Ιουγκοσλαβία και νωρίτερα στην Σοβιετική Ένωση, στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι οι πληθυσμοί αυτών των περιοχών, οι Σλάβοι της Ανατολής και οι Βαλκάνοι, υπάγονταν στους υπανθρώπους. Οπότε η ειδική μεταχείρισή τους ήταν ανεκτή και επιβεβλημένη. Αυτή είναι η εξήγηση που ακόμα και μεταξύ σφαγών υπάρχει κάποια διαφορετική συμπεριφορά. Το διαπιστώνει με πικρή ηρωνία στα ματωμένα χρόνια ο Σωτήρης Πανταζής, ήδη από το 1946, όπου συγκρίνει τη σφαγή του Διστόμου με αυτή του Ορατούρ Σιρκλάν, λέγοντας που μια πόλη γαλλική όπου διαπράχθηκε την ίδια μέρα ένα τρομερό έγκλημα πολέμου, και λέει ο Πανταζής ότι ήταν 2 εγκλήματα ταυτόχρονα που ωστόσο διαφέρανε πολύ στον τρόπο εκτέλεσης. Στο Ραντούρ το εγκλήμα ήταν ευρωπαϊκό, ραφιναρισμένο, υψηλής ποιότητας. Οι άντρες του φεγγίζονται με τάξη 10-10, πολύ τυπικά, με το καθιερωμένο Achtung Feuer, το εκτελεστικό αποτυπάσματος. Εδώ όμως το Δίστομο, το έγκλημα έχει μια ανυπόφορη οσμή ζούγκλας. Το ίδιο συμπληρώνω εγώ και στο Αιγάλεω. Η ιδιαιτερότητα των πληθυσμών της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας ως υπανθρώπων στα μάτια των κατοχικών δυνάμεων αναδύεται ανάγλυφα
σε μια από τις 12 συμπληρωματικές δίκες που πραγματοποίησε το Αμερικανικό Στρατιωτικό Δικαστήριο της Νιρεμβέργης, στην υπόθεση 7, η υπόθεση των Ομήρων, στην οποία εξετάστηκαν αποκλειστικά τα ζητήματα της εφαρμογής αντιπίνων από τις δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία. Στα πρακτικά, γίνεται αναλυτική αναφορά στο γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι στρατιωτικοί επικαλούνταν ως δικαιολογία τη βαλκανική ιδιαιτερότητα και την απόσταση των κατοίκων της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να επισημάνω τις σημερινές επιβιώσεις αυτής της ρατσιστικής αντίληψης στις σημερινές ευρωπαϊκές ελίτ. Προχωρώ στο δεύτερο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν όχι μόνο να υπάρχουν οπαδοί του ναζισμού στη σημερινή Ελλάδα, αλλά ακόμα και να υμνούν δημόσια τις μονάδες του γερμανικού στρατού που ευθύνονται για τις σφαγές των αμάχων. Γνωρίζω βέβαια ότι η ηγεσία της ναζιστικής οργάνωσης που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης αρνείται με κάθε ευκαιρία ότι σχετίζεται με τον ναζισμό. Πρόκειται περί αστείου. Ο λόγος είναι προφανής βέβαια. Ο ναζιστικός χαρακτήρας της οργάνωσης είναι το κίνητρο για τα εγκλήματα που της αποδίδει το κατηγορητήριο. Φυσικά υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή τη σχέση. Καλά θα πει κανείς, είναι μεν ναζιστές, ασκούν βία με τα τάγματα εφόδου, αλλά με κάθε ευκαιρία τουλάχιστον διατρανώνουν την άποψη ότι αν ζούσαν εκείνη την εποχή θα πολεμούσαν και αυτοί εναντίον των Γερμανών. Πρόκειται για στάχτη στα μάτια. Στην ίδια συνέντευξη που ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές τις τελευταίες, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής έκανε πως δεν θυμάται τη δήλωσή του ότι οι Χρυσαυγίτες είναι η σπορά των ηττημένων του 1945. Φυσικά η δήλωση υπάρχει σε βίντεο, αλλά ακόμα και βιβλίο έχει γράψει ο ίδιος, και μάλιστα όχι στα νιάτα του, αλλά το 2008, το οποίο επανεκδόθηκε το 2012 με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Η δήλωση λοιπόν είναι ακριβής. Μόνο που είναι η μισή αλήθεια. Γιατί ειδικά στην Ελλάδα, οι ηττημένοι του 1945 μετατράπηκαν σε νικητές του 1949. Οι Χρυσαυγίτες είναι και η σπορά των ταγματασφαλιτών και δοσιλόγων που αξιοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις και τους συμμάχους ήδη από την περίοδο του εμφυλίου, χάρη στην ειδίκευσή τους στον αντικομουνιστικό αγώνα. Για ιστορικούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε, το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος υπέθαλψε την ακροδεξιά επί δεκαετίες. Τα στελέχη του δοσιλογισμού αξιοποιήθηκαν, αναρρίφθηκαν και στις ανώτερες θέσεις την περίοδο της δικτατορίας και έμειναν εκεί ακόμα και μετά την πτώση της, κάποιοι από αυτούς. Αλλά και η ακροδεξιά ιδεολογία παρέμεινε χαραγμένη στο εσωτερικό των σημαντικότερων κλάδων αυτού του βαθέως κράτους, δηλαδή στο στρατό, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και την εκκλησία. Με την κοινωνική κρίση και την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, αυτές οι παλιές εγχαράξεις και οι στέρεοι δεσμοί επανενεργοποιήθηκαν. Εδώ εντοπίζεται και η λύση στο ένιγμα της χρηματοδότησης της οργάνωσης, η οποία ποτέ δεν στερήθηκε τα απαραίτητα κονδύλια για την έκδοση των εντύπων, τη διατήρηση γραφείων και την κάθοδο στις εκλογές. Προχωρώ στο ζήτημα των μέσων ενημέρωσης. Στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών την περασμένη εβδομάδα, οι εκπρόσωποι της ναζιστικής οργάνωσης προσπάθησαν να εμφανιστούν αδικημένοι από την τηλεοπτική τους προβολή με σκοπό να αποκτήσουν ένα ακόμα αντισυστημικό επιχείρημα. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Σε σχέση με την πραγματική εκλογική της δύναμη, η Χρυσή Αυγή είχε επί χρόνια πολλαπλάσια προβολή αν συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό μόρφωμα παρόμοιας εμβέλειας. Μπορεί αυτή η προβολή να συνοδευόταν σε μεγάλο βαθμό από αρνητικά σχόλια, αλλά η αξία της αρνητικής διαφήμισης είχε υποδειχθεί από τον Χίτλερ πολύ πριν τη μελετήσουν οι μεταπολεμικοί εκλογολόγοι. Τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΟΡΟΥ επιβεβαιώνουν ότι η προβολή της οργάνωσης στο διάστημα της δεύτερης προεκλογικής περίοδου του 2012 ήταν αισθητά ανώτερη της εκλογικής της επίδοσης. Αλλά για ποιο λόγο βρήκε τόσο πρόθυμα τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν την παρουσία της Χρυσή Αυγή, ακόμα και τότε που δεν είχε καμιά αξιόλογη εκλογική επίδοση? Καταρχήν, λειτουργήσε και στην περίπτωση αυτή η ανομολόγητη έλξη που ασκεί η βίαιη ακροδεξιά στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το φαινόμενο αυτό περιγράφει πολύ πιστικά ο καθηγητής Αντώνης Έλληνας. Το πολιτικό ρεπερτόριο της άκρας δεξιάς ικανοποιεί τη δίψα των μέσων ενημέρωσης
για αισθησιακές, απλοποιημένες, προσωποποιημένες και αμφιλεγόμενες ιστορίες. Υπερβολικές αναφορές σε βία εγκλήματα και εντάσεις της πόλης, που αποτελούν τυπικά συστατικά των επικλήσεων της άκρας δεξιάς, συνάδουν με την αυξανόμενη τάση των μέσων ενημέρωσης να δραματοποιούν τις ειδήσεις. Η υπεραπλούστευση, που επίσης χαρακτηρίζει τις επικλήσεις της άκρας δεξιάς, συνάδει με μια διάθεση των μέσων ενημέρωσης για μονοαιτιακές εξηγήσεις και για διατύπωση εύκολων λύσεων σε σύνθετα φαινόμενα. Προσθέτω ότι η αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων και εύκολων στόχων, καθώς και η λατρεία των συνωμοτικών θεωριών, είναι τα αποτέλεσματα αυτής της έμφυτης ακροδεξιάς τάσης των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αναφέρθηκε προηγουμένως Σόνια Χαϊμαντά στο γεγονός ότι ο φασισμός και ο ναζισμός υπήρξαν τα καθεστώτα που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την εικόνα και ενέτειναν τον εξυγχρονισμό των μέσων ενημέρωσης για να έχει αποτελεσματικότητα η προπαγάνδα τους. Όλα είναι εικόνες. Ο παντοδύναμος Φίρερ, ο χαιρετισμός με το χέρι υψωμένο, οι λαμπαδιδρομίες, οι στολές, το βήμα της Χίνας, μέχρι και η Ολυμπιάδα με τη φλόγα που εμπνεύστηκε ο Γκέμπελς. Αυτή την παράδοση, που μιμήθηκαν με λιγότερη επιτυχία κάθε δικτατορικά καθεστώτα, έχουν κληρονομήσει οι σύγχρονοι νεοναζί. Αυτές οι γενικές διαπιστώσεις ισχύουν βέβαια για τα μέσα ενημέρωσης όλης της Ευρώπης, γεγονός που εκμεταλλεύονται κατά καιρούς ποικίλες οργανώσεις της άκρας δεξιάς. Όμως στη χώρα μας η μετατροπή της ναζιστικής συμμορίας σε ναζιστικό κόμμα συνέπεσε με μια ειδική πολιτική και κοινωνική συγκυρία και εν πολλής ευνοήθηκε από αυτήν. Ξεχωριστό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η ριζική μεταβολή του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Η δημιουργία των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών πραγματοποιήθηκε σε καθεστώς απόλυτης απορρίθμισης στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που διαχείριστηκε την ιδιωτικοποίηση των ΕΡΤΖΙΑΝΟΝ, βρέθηκε την ίδια περίοδο αντιμέτωπη με την έκρηξη του μακεδονικού ζητήματος και την πρώτη μαζική είσοδο στον ελληνικό έδαφος μεταναστών και προσφύγων από τα Βαλκάνια. Τα μέσα ενημέρωσης ανέλαβαν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις σε αυτά τα δύο εθνικά θέματα, κάτω από συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού για τις θεαματικότητες και τις ακροαματικότητες. Το αποτέλεσμα ήταν να υποδαβλήσουν σε τέτοιο βαθμό τον μαζικό εθνικισμό γύρω από το μακεδονικό, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περιθώριο συνεννόησης με το αδύναμο γειτονικό κρατήδιο. Από την άλλη μεριά, τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να διωγγώνουν κάθε λογής πραγματική ή κατασκευασμένη είδηση για την εγκληματικότητα των νεοφερμένων αλλοδαπών, ενώ οι επιστημονικές μελέτες που σχετικοποιούσαν αυτές τις διαπιστώσεις αντιμετωπίστηκαν με ευθελιγμία ως ανθεληνικές. Η νηπιακή αυτή περίοδος της ιδιωτικής τηλεόρασης συνοδεύτηκε δηλαδή με το εμπόριο του φόβου. Φόβος για την ακεραιότητα του έθνους, φόβος για την ασφάλεια της οικογένειας. Ο εθνικισμός και η ξενοφοβία έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη κυρίαρχα συναισθήματα. Αν συγκρίνει κανείς τους δείκτες των αντιμεταναστευτικών αισθημάτων που καταγράφονται στις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, θα διαπιστώσει εκείνα τα χρόνια μια πραγματική μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας. Το ποσοστό αντιμεταναστευτικών αισθημάτων στην Ελλάδα το 1991 είναι στο 27%, αισθητά κατώτερο από το μέσο όρο για την Ευρώπη των 15. Ήταν τότε 35%. Ένα μόλις χρόνο αργότερα, το 1992, και ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος παρουσίασε ανεπαίσθητη μείωση, στην Ελλάδα είδαμε τα αντιμεταναστευτικά αισθήματα να διωγγώνονται και να τον ξεπερνούν, στο 35%. Δύο χρόνια αργότερα, το 1994, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, παρουσιάζει σοβαρή αύξηση, 43%, αλλά στην Ελλάδα έχουμε πραγματική έκρηξη. Το ποσοστό των αντιμεταναστευτικών αισθημάτων φτάνει στο 64% και καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση στην Ευρώπη των 15. Η ραγδαία αυτή αύξηση συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια. Το 97 το ποσοστό φτάνει το 79% και η Ελλάδα παραμένει εδρεωμένη στην πρώτη θέση, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διατηρείται στο 45%. Για την εξέλιξη αυτή φέρνουν βέβαια ιδιαίτερη ευθύνη τα μέσα ενημέρωσης. Σε όλη αυτή την περίοδο η Χρυσή Αυγή παρουσιάζεται ως ακραία οργάνωση. Αλλά αυτό που φαίνεται να λένε τα στελέχη της όλη αυτή την περίοδο
δεν διαφέρει πολύ από τα κυρίαρχα εθνικιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα της εποχής. Γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού, η οργάνωση επιλέγει να προβάλλει τις δημοφιλείς της δραστηριότητες, συγκεντρώσεις για τα ίμια, αντιδράσεις για το ενδεχόμενο αθλητικής συνεργασίας με την Τουρκία, δημόσιο κάψιμο του βιβλίου ιστορίας. Αυτά όλα προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης. Το ίδιο συνέχισε να κάνει και μετά τις εκλογές του 12, με τα συσίτια μόνο για Έλληνες και την αιμοδοσία μόνο για Έλληνες. Και ενώ σε όλα αυτά πολλά μέσα ενημέρωσης αναδείχθηκαν πρόθυμοι προπαγανδιστές, οι βίαιες επιθέσεις, το ξεμονάχιασμα στόχων, το άγριο ξύλο και τα μαχαιρώματα έμειναν μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Απειρόβλητο και εκτός της μικρής οθόνης. Παράλληλα, πολλά μέσα ενημέρωσης είχαν βαλθεί να εξοραίσουν το προφίλ της οργάνωσης, προβάλλοντας την δίθεν ανθρώπινη πλευρά της, λες και υπάρχει κάποιο είδους ανθρωπιά στον ναζισμό, και εμφανίζοντας τα στελέχη της ως πρότυπα κάποιου σύγχρονου μεταμοντέρνου lifestyle. Η ίδια αιμονή εμφανίζεται και σήμερα με την προσπάθεια υπονόμευσης της δίκης και αποδόμησης του απολύτως βάσιμου και τεκμηριωμένου κατηγορητηρίου. Κλείνω λέγοντας ότι δεν είναι λοιπόν παραδοξολογία να πει κανείς ότι ο σύγχρονος αντιφασιστικός αγώνας περνάει μέσα από την κριτική, την αποκάλυψη και τελικά την αποκαθήλωση των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης που έχουν για δικούς τους λόγους αναλάβει το ρόλο του απολογητή των εθνικιστικών, ρατσιστικών και ναζιστικών ιδεών. Σας ευχαριστώ πολύ.